Βρισκόμαστε εδώ γιατί απαιτούμε να φύγουν εδώ και τώρα τα καζάνια από τις γειτονιές μας. Γιατί η μοίρα των εργαζομένων δεν είναι να αναπνέουν στο σπίτι, στη δουλειά, στη γειτονιά ανθυγιεινές ουσίες καρκινογόνες. Γιατί δεν αποδεχόμαστε την πόχα της ανάπτυξής τους. Πρόσφατα αποτελέσματα του Δημόκριτου, όπως ακούσαμε και πριν, έδειξαν αυτό που η περιφέρεια και οι κυβερνήσεις κάνουν πως δεν ξέρουν. Η ατμόσφαιρα είναι φορτωμένη με θιούχες πτυτικές ενώσεις και βενζόλιο. Αποτέλεσμα επεξεργασίας πετρελοειδών. Γνωρίζουμε, χωρίς να είμαστε επιστήμονες όλοι μας, ότι τα πετρελοειδή είναι αυτομάτως και καρκινογόνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Ευήκοη στα λόγια, μες στη δυσοσμία όμως και την αηδία στην πραγματική ζωή. Ανάπτυξη που βασίζεται στην υπονόμευση των σύγχρονων λαϊκών δικαιωμάτων, στη δουλειά και στη ζωή. Το μόνο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, αυτής που έχουμε σήμερα, αλλά και της προηγούμενης, είναι το πώς θα εξασφαλίσουν το κατάλληλο περιβάλλον για τα συμφέροντα των μονοπωλίων που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή. Το ίδιο έκανε και προηγούμενος ομιλητής. Όλα αυτά ενταγμένα στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς που αφορούν τον Πειραιά συνολικά, όπως αυτά εκφράζονται και στο master plan της Κόσκο, στην ουσία για τις ανάγκες του κεφαλαίου, αποκλείουν το λαό του Πειραιά από τη θάλασσα. Κρουαζιέρα στην Περαϊκή, καζάνια στη Δραπετσόνα, car terminal στην Ιχθυόσκαλα, ενώ προετοιμάζουν το έδαφος ώστε ο Πειραιάς συνολικά να κηρυχτεί ειδική οικονομική ζώνη. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Τα παραμύθια που κάθε τόσο ακούμε ότι από την ανάπτυξή τους θα επωφεληθεί ο λαός της περιοχής, αποδεικνύεται καθημερινά στη ζωή ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα για τους κατοίκους είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, παραδείγματος χάρη στο παράδειγμα της Κόσκο, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λιμάνι και σας προκαλώ να το ψάξετε, δουλεύουν στο ίδια πόστα πολύ λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λιμάνι. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η παντελής έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, χαρακτηριστικά το τελευταίο εξάμηνο έχουμε 2 θανάτους συναδέλφων στο πέραμα. Τα εργατικά ατυχήματα και οι δεκάδες μικροί και σοβαροί τραυματισμοί. Την επίθεση στα θεσμικά δικαιώματα και η ανεργία. Η προηγούμενη κυβέρνηση με τις ευλογίες και της περιφέρειας ανανέωσε την άδεια λειτουργίας της Soil One για άλλα 20 χρόνια σε απόλυτη ταύτιση με τη σημερινή κυβέρνηση, δίνοντάς της και κρατική χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για να βρωμάει ο τόπος και να μην μπορούν να αναπνεύσουν οι κάτοικοι του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Τα συνδικάτα, οι φορείς της περιοχής, ο λαός συνολικά, δεν συμβιβάζεται με τις επικίνδυνες ουσίες. Δεν συμβιβάζεται με το καρκίνο. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελειώνω. Δεν ανεχόμαστε άλλο τη δυσοσμία από τα καζάνια. Δεν ανεχόμαστε να πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο με μάσκες. Λες και κινδυνεύουμε από τον κορονέο. Δεν μπαζαρεύουμε την υγεία μας στο όνομα της ανάπτυξης. Και κλείνοντας να πω, διεκδικούμε να φύγουν τώρα τα καζάνια του θανάτου από τις γειτονιές μας, ανάκληση της άδειας, να αποδοθεί το σύνολο της έκτασης στο λαό που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για πράσινο, για αναψυχή, για αθλητισμό, για πολιτισμό και όχι τα 80 στερέματα σαν ξεροκόμματο. Η αξιοποίηση του συνόλου της έκτασης για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες με κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση και λειτουργία του. Άμεσα στην πράξη, σχέδιο αποφυγής και προστασίας. Ευχαριστούμε. Από βιομηχανικό ατύχημα. Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Και φυσικά, συλλογικές συμβάσεις στους χώρους δουλειάς, σε κάθε χώρο δουλειάς. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο. Κλείνοντας να πω ότι ένα ρητορικό ερώτημα. Δεν μπορεί αυτή η εταιρεία στο ποδόσφαιρο να ψωνίζει με 1 εκατομμύριο τον Αραούχο και στην περιφέρεια να ψωνίζει τζίμερο από τα τζάμπο. Δεν είναι εκπρόσωπος για την εταιρεία αυτός. Ωραία.